ένα εξαιρετικά σμιλεμένο πρόσωπο, σαρκώδη χείλη και καλοσχηματισμένα φρύδια. Η ομορφιά της Φίγκας, της νεαρής γυναίκας με τα μακριά κυματιστά μαλλιά που πέφτουν στον ώμο, κόβει την ανάσα. Φορά καπέλο και οι λεπτομέρειες επάνω της είναι αποτέλεσμα εξαιρετικής τέχνης. Το μαρμάρινο γυναικείο κεφάλι ανήκει στη μία από τις δύο σφίγγες που φρουρούν το μνημείο. Αυτή που στέκεται στα δεξιά της εισόδου. Και αυτό το γλυπτό, όπως και οι καριάτιδες, είναι έργο καλλιτέχνη υψηλού επίπεδου, είναι πολύ καλής ποιότητας γλυπτά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το εξαιρετικής τεχνοτροπίας κεφάλι της Φίγκας έχει ομοιότητες με τις πανέμορφες καριάτιδες και στις δύο περιπτώσεις είναι νεαρές γυναίκες, φορούν καπέλο και τα μαλλιά τους που είναι πιασμένα με κορδέλα έχουν ίχνη χρώματος, έχουν καλογραμμένα φρύδια και σαρκώδη χείλη. Μπορεί να σημαίνουν κοινό εργαστήριο καλλιτεχνών, κοινή προέλευση δηλαδή καλλιτεχνική. Άλλωστε το μοτίβο είναι νέο γυναικείο κεφάλι, καταλαβαίνετε. Επομένως τα πρότυπα είναι ίσως αυτά που εμπνέουν τον καλλιτέχνη. Το κεφάλι της Φίγκας βρέθηκε μέσα στον τρίτο θάλαμο μπροστά στο κατόφλι της μαρμάρινης εισόδου σε απόσταση 14 μέτρων από το σημείο όπου βρίσκονται τα δύο αγάλματα που φρουρούν το μνημείο. Αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ενισχύεται το ενδεχόμενο ο τάφος να έχει συλληθεί. Τι να πω για το κεφάλι, είναι προφανές ότι το σπάσανε και τη βορήθηκε κάνανε τη μια, το πέταξαν στην άλλη γωνία, σε άλλο θάλαμο. Εντάξει, τώρα υπάρχουν εξηγήσεις, δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες. Δυστυχώς ο τάφος έχει παραβιαστεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο τρίτος θάλαμος έχει ακόμη 2 μέτρα χώμα. Για να προχωρήσει η ανασκαφή, πρέπει πρώτα να απομακρυνθούν τα μαρμάρινα θυρόφυλλα της εισόδου που ζυγίζουν περίπου 1 τόνο το καθένα, αλλά και οι πορόληθοι του κατεστραμμένου δαπέδου που είναι πεσμένοι στα χώματα.